Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο σημερινό Intermission. Το Snitch έχει όλα τα στοιχεία μιας καθηλωτικής ταινίας δράσης thriller με πρωταγωνιστή τον Dwayne Johnson, το γνωστό στους φίλους της επαγγελματικής πάλης The Rock, που πρόσφατα κιόλας τον είδαμε στα δύο τελευταία Fast and Furious. Το σενάριο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Justin Heath και του σκηνοθέτη Rick Roman Wu. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει την ταινία είναι τα εξαιρετικά stunts. Η ταινία αφηγείται μια ιστορία η οποία απευθύνεται στην άγνωστη μα θανάσιμη συνέπεια του πολέμου των ναρκωτικών. Όπως λέει ο Matt Jackson, αντιπρόεδρος διεύθυνσης και εκτέλεσης παραγωγής στην Exclusive Media και παραγωγός της ταινίας, το σενάριο ξεπήδησε από μια ιστορία πρώτης γραμμής αληθινών υποθέσεων στο δικανικό σύστημα των ΗΠΑ, όπου οι πολίτες είχαν δικαίωμα επιλογής ή να γίνουν πληροφοριοδότες ή να πάνε φυλακή. Η ταινία είναι περισσότερο ένα δραματικό θρίλερ παρά μια τυπική ταινία δράσης. Σε ό,τι αφορά στο στοιχείο της δράσης, έχει να κάνει με μια αμερικανική οικογένεια αντιμέτωπη με την αδικία στην οποία την υποβάλλει το δικανικό σύστημα. Ένας νεαρός κάνει ένα λάθος και όλη τη ζωή βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Η ιστορία επικεντρώνει στον Τζον Μάθιους, ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας στην καρδιά της Αμερικής, του οποίου ο 18χρονος γιος Τζέισον παγιδεύεται στη διακίνηση έκσταση από ένα άλλο παιδί που εν συνεχεία προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του. Η ποινή για την αποδοχή μόνο του πακέτου είναι 10 έως 30 χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή. Και η μοναδική ευκαιρία του Τζέισον να μειώσει την ποινή του είναι να καταδώσει έναν άλλον. Επειδή όμως δεν γνωρίζει τους εμπόρους ναρκωτικών, ο μόνος τρόπος θα ήταν να πει ψέματα και να κατασκευάσει στοιχεία εις βάρος ενός φίλου. Όταν εκείνος αρνείται την προσφορά από την πολιτικά φιλόδοξη Γενική Εισαγγελέα για μείωση της ποινής του, κατασκευάζοντας αποδεικτικά στοιχεία εναντίον κάποιου άλλου, ο πατέρας του παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Ζητά από την Γενική Εισαγγελέα να εισχωρήσει ως μυστικός πράκτορας στον κόσμο των ναρκωτικών για να βρει τα στοιχεία που ζητά. Έτσι, διεισδύει σε μια βίαιη συμμορία της οποίας αρχηγός είναι ένας έμπορος ναρκωτικών, ανελέητος πραγματικά, ο Μαλίκ. Στην προσπάθειά του όμως να σώσει το γιο του, θέτει σε κίνδυνο έναν άλλο αθώο. Ενώ δε όταν απροσδόκητα αποκαλύπτει ένα σημαντικό παίκτη στο μεξικανικό καρτέλ ναρκωτικών, η ήδη επικίνδυνη περιπέτεια γίνεται πραγματικά εκρηκτική. Ο παραγωγός Matt Jackson επίλεξε τον Rick Roman Wu ως σκηνοθέτη μετά την προηγούμενη επιτυχία του στην ταινία Felon, για όσους θυμούνται την ταινία με τον Val Kilmer και τον Stephen Dorff, που αφορούσε μια συμπληρωματική ιστορία για έναν άλλο άδικο εγκλισμό. Σύμφωνα με τον Τζάκσον, οι γνώσεις του Γουό σχετικά με την τήρηση των νόμων και η εξαιρετική αντίληψή του στο ποινικό σύστημα απογείωσε την ταινία γιατί κατάφερε να βρει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη δράση και στο δράμα. Ο σκηνοθέτης της ταινίας γεννήθηκε σε κινηματογραφική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν θρύλος στον κόσμο των Κασκαντέρ. Από μωρό δε κυκλοφορούσε στα κινηματογραφικά πλατό και ως έφηβος άρχισε να δουλεύει και ο ίδιος ως Κασκαντέρ. Το βλέμμα όμως του σκηνοθέτη το απέκτησε εκπαιδευόμενος από κορυφαίους σκηνοθέτες. Ονόματα όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Ρίτσαρντ Ντόνερ, ο Τζον Μακτίρναν, ο Τζέιμς Κάμερον, ο Τόνι Σκοτ υπήρξαν μέντορές του. Οι κινηματογραφιστές ελπίζουν ότι η ταινία θα προκαλέσει δημόσια συζήτηση για την αναμόρφωση του νόμου περί ελάχιστης ποινής και θα αποποινικοποιήσει κάποιες παραβάσεις ναρκωτικών. Αυτό μένει να το δούμε στις αίθουσες. Γεια και χαρά σας. I believe you. This is a federal case. The mandatory minimum laws are very simple. Jason is facing 10 years in prison. 10 years? Get down! On the ground! United States versus Jason Collins. I believe in the mandatory minimum laws. Please, I just want to help my son. We need your son to help us make arrests before we can help him reduce his sentence. But like setting someone up, I won't do it. What if I did it for him? What if I helped you make arrests? We have ex-cons who are working the yard all the time. Maybe there's someone with a connection. I'm trying to get my life in order, okay? And I'm doing that for my family. I just need an introduction into that world. Now let's have an honest conversation as to why you in my crib. I'm in the construction business. I don't have product or distribution. But if anyone needed transportation, I could provide that. Sound like he's ready for the game. Your driver, he handled the situation very well. We will use that. You got any idea who we're dealing with? This guy's the ex-Mexican paramilitary, and he runs this region for the Nuevo León cartel. Well, when you work for us, you will be treated like family. This, of course, includes your wife and your child. Well, this is the last stop. You complete this, and the judge, that instant, will release your son. I love you, Jason. You play nice with the feds, man, but what happens when everyone finds out you're an informant? They're gonna come after our families, John. There is no way. I'm gonna let either side dictate our fates. No way. Every move that I make.
make or I don't make, Jason will have to live with for the next 10 years of his life. And what if you don't live? You follow the drugs, you get players. You follow the money, yeah. You get a kingpin. Yeah, you know that he's never coming back. Hey, John, you sure you can pull this off? Trust me.